θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθερο Αγαπητοί ακροτές χαίρετε όσοι παρακολουθείτε αυτές τις εκπομπές τις οποίες κάνω φέτος έχετε διαπιστώσει πάρα πολύ καλά ότι αναφέρθηκα στην αρχή για την φιλοσοφία και κυρίως α, τη φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη και στη συνέχεια των νεοπλατωνικών φιλοσόφων όχι γιατί ήθελα να κάνω φιλοσοφία αλλά γιατί ήθελα να θεωρήσω ή μάλλον να παρουσιάσω τις βασικές αρχές της φιλοσοφίας της εποχής εκείνης του 4ου αιώνα π.Χ. και στη συνέχεια των νεοπλατωνικών την περίοδο του δευτέρου και του 3ου αιώνα μετά Χριστόν, τι διότι από τη φιλοσοφική αυτή αντιμετώπιση των θεμάτων επηρεάστηκαν πάρα πολύ οι πρώτοι φιλοσοφούντες θεολόγοι στην Εκκλησία και βεβαίω αυτοί απεδείχθησαν αιρετικοί τους οποίους καταδίκασαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι από την Πρώτη Σύνοδο, τη Δεύτερη Σύνοδο και τα λοιπά την Τρίτη και την Τέταρτη και στη συνέχεια τις άλλες Οικουμενικές Συνόδους εκείνο το οποίο παρατηρούμε είναι ότι όλοι αυτοί οι φιλοσοφούντες θεολόγοι προσπάθησαν να λύσουν τα θέματα ή να ερμηνεύσουν τα θέματα του Θεού μέσα από τη διάνοια, τη φιλοσοφούσα διάνοια και μέσα από τις θεωρίες των φιλοσόφων. Γι' αυτό και έπεσαν σε λάθη. Δηλαδή υπήρχαν δύο μεγάλες παραδόσεις την πρώτη εκείνη η εποχή που εμφανίστηκε ο χριστιανισμός η μία ήταν των προφητών και των Αποστόλων που στηριζόταν στην εμπειρία και στην Αποκάλυψη και η άλλη ήταν των ερετικών οι οποίοι στηριζόταν στον φιλοσοφικό στοχασμό. Εκείνο το οποίο παρατηρούμε είναι ότι τον δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν παρουσιάστηκε μια κίνηση η οποία κίνηση λέγεται μοναρχιανισμός. Τι σήμαινε αυτή η κίνηση σημαίνει ότι οι διάφοροι θεολόγοι της εποχής εκείνης προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν το πώς ο Θεός είναι ένας και ταυτόχρονα είναι και τρεις. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να γίνει καταληπτό από τη φιλοσοφία. Ένας ο Θεός και τρεις είναι δυνατόν αυτό να συμβεί. Οπότε προσπάθησαν να τονίσουν το θέμα της μοναρχίας. Ότι ένας και μοναδικός είναι ο Θεός. Την έξι μοναρχία και γενικότερο όλο αυτό το σύστημα το βλέπει κανείς από την αρχή, από το δεύτερο αιώνα, το μέσο του δεύτερου αιώνα μετά Χριστόν μέχρι τον τρίτο, αρχάς του τρίτου αιώνα μετά Χριστόν που τον ανέπτυξε περισσότερο ο Τερτιλιανός ένας Ρωμαίος διδάσκαλος ο οποίος έγινε και Χριστιανός οπότε μοναρχιανοί ήταν αυτοί οι οποίοι πίστευαν στο Θεό ότι ένας είναι ο Θεός. Και βεβαίως στη συνέχεια αναπτύχθηκαν δύο τύποι του μοναρχιανισμού. Είναι ο πρώτος τύπος που λέγεται δυναμική μοναρχιανή ή δυναμικός μοναρχιανισμός που πίστευαν ότι ένας είναι ο Θεός αλλά έχει και δύο άλλες δυνάμεις, τον ιόν και το πνεύμα. Δεν το θεωρούσαν υπόσταση, το θεωρούσαν δυνάμεις. Είναι ο λεγόμενος δυναμικός μοναρχιανισμός. Και υπήρχαν άλλοι μοναρχιανοί που πίστευαν ένα είναι ο Θεός, αλλά δεν έλεγαν ότι έχει άλλε δύο δυνάμεις, αλλά είναι ένας Θεός που εκφράζεται με τρία πρόσωπα, τρία προσωπία. Στην Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζεται ως Πατήρη, στην Καινή Διαθήκη παρουσιάζεται ως Υιός και στη ζωή της Εκκλησίας ως Άγιο Πνεύμα. Αυτός λέγεται τροπικός μοναρχιανισμός και λέγεται τροπικός μοναρχιασμός γιατί πίστευαν ότι ένα είναι ο Θεός και έχει τρεις τρόπους με τους οποίους εκφράζεται. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί η ερετική στην πρώτη περίοδο, τον 3ο-4ο αιώνα, χωριζόταν στις δύο αυτές τις κατηγορίες. Για παράδειγμα ο Παύλος της Ομοσατεύς, ο Άριος, ήταν δυναμική μοναρχιανή. Πίστευαν ένα ένας είναι ο Θεός και έχει δυο αυτες κατηγοριες για παραδειγμα ο παυλος ο ηταν δυναμικη μοναρχιανη πιστευαν ενα ενας ειναι ο θεος και ενέργειες, τον Λόγο και το Άγιο Πνεύμα. Ενώ αργότερα εμφανίστηκε ένας άλλος ερετικός Σαβέλιος, ε, λέγεται το δεύτερο αιώνα και τον τρίτον αιώνα που τελειοποίησε τον ε, θα έλεγα τον τροπικό μοναρχισμό και έλεγε ότι ο, ο ένας Θεός έχει τρεις α, τρόπους με τους οποίους εκφράζει τους ανθρώπους και φανερώνονται στους ανθρώπους. Έτσι έχουμε τον Παύλο τον Σμοσατέα ο οποίος ήταν επίσκοπος αντιόχιας των 3ο αιώνα και έκανε λόγο για την ταύτιση ουσίας και υποστάσεως στο Θεό. Μία Ο Θεός έχει μία ουσία και μια υπόσταση αυτή η μια υπόσταση και ουσία στο Θεό έχει μια ενέργεια που λέγεται Λόγος και μια ενέργεια που λέγεται Πνεύμα Άγιο είναι εδώ όπως είπα προηγουμένως είναι ο δυναμικός μοναρχιενισμός ο Λόγος λοιπόν ο Λόγος με κεφαλαίο ε, σύμφωνα με τον Παύλο το Σωμασαντέα είναι η λογική ενέργεια του Θεού και το Άγιο Πνεύμα είναι η αγαπητική ενέργεια του Θεού. Συγχρόνως ο Παύλος Σαμοσατεύς δίδασκε αιρετικά και για την Χριστολογία σε σχέση με την ενσάρκωση του Ιού και Λόγου του Θεού. Έλεγε ότι η ενέργεια αυτή του Θεού, η μία λογική ενέργεια του Θεού που λέγεται Λόγος γεννήθηκε μετά από την Παρθένα ως άνθρωπος και ονομάζεται Χριστός. Μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο, τον Χριστό, κατοικεί ο άκτιστος λόγος. Οπότε έχουμε εδώ μια αίρεση η οποία αναφέρεται και στην τριαδολογία που δεν θεωρεί ότι υπάρχουν τρία ιδιαίτερα πρόσωπα, τρία ιδιαίτερα όντα, αλλά ένας και μοναδικός και έχει δύο ενέργειες και στη Χριστολογία γιατί πίστευε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, είναι απλώς ένας άνθρωπος. Η Εκκλησία κατεδίκασε τον Παύλο τον Σαμοσατέα και για την τριαδολογία του και την χριστολογία του επειδή επίστευε ότι στο Θεό υπάρχει μια άκτιστη ουσία υπόσταση και δύο ενέργειες είτε ο λόγος και το πνεύμα ο λόγος δηλαδή και το πνεύμα δεν είναι υποστάσεις μαζί με την υπόσταση του Πατρός αλλά είναι απλώς ενέργειες οπότε κάτω από τον Παύλο το Σωμοσατέα ενσαρκώθηκε η λογική ενέργεια δηλαδή η ενέργεια του λόγου και όχι η υπόσταση του λόγου και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί από εκεί ξεκίνησε και ο Άριος να λέει τις ε, απόψεις του εκείνες που έλεγε ότι ο Λόγος του Θεού, ο Υιός και ο Λόγος του Θεού δεν είναι Θεός γιατί διότι τόνιζε ότι είναι απλώς η λογική ενέργεια του Θεού. Από τη διδασκαλία αυτή την οποία εξέφραζε ο Παύλος Αμουσατεύς, στη συνέχεια η φιλοσοφική ανάλυση περί της σχέσης μεταξύ πατρός και ιού οδήγησε τους ερετικούς στην άποψη ότι ο πατήρ γεννά το λόγο καταβούλησιν και όχι καταφύσιν, αφού το καταφύσιν είναι κατά ανάγκη. Αυτή ήταν η θεωρία του Αριστοτέλη, ο οποίος έλεγε «Παν πάντως και ειναγκασμένον και εφόσον κάθε τι το οποίο προέρχεται από τη φύση είναι αναγκαστικό δεν μπορούσε ο λόγος να προέρχεται από τη φύση του πατέρα αλλά από τη βούληση του πατέρα που σημαίνει σκέφτηκε ο πατήρ να δημιουργήσει τον ιόν με τη βούλησή του που σημαίνει δεν προϋπήρχε και αυτό ε, κατ' επέκταση δηλώνει ότι είναι κτίσμα και έχουμε λοιπόν όλη αυτή την αίρεση ότι ο λόγος είναι κτίσμα. Έχοντας λοιπόν αυτά υπόψη τους αυτοί οι φιλοσοφούντες θεολόγοι έλεγαν ότι δεν μπορεί να υπάρχει κατ' ουσία σχέση μεταξύ του πατρός και του ιού διότι η κατ' ουσία σχέση σημαίνει την κατανάγκη σχέση. Αυτό επιπλέον σημαίνει ότι ο Θεός δεν μπορεί να γεννήσει κατά το λόγο αλλά δημιουργεί το λόγο κατ' ενέργεια και κατά βούληση επειδή ο Θεός δεν μπορεί να έχει αναγκαστικές σχέσεις με θεούς. Επειδή το κατουσίαν σημαίνει κατανάγκη, γι' αυτό ο πατήρ δεν γεννά το λόγο κατουσίαν, αλλά κατά ενέργεια και κατά βούληση. Όπως ο Θεός δημιουργεί όλα τα κτιστά κατά βούληση και κατά ενέργεια, κατά τον ίδιο τρόπο κτίζει ή γεννά το λόγο κατά βούληση και κατά ενέργεια, οπότε ο λόγος είναι κτίσμα. Αυτή είναι η καρδιά της α, απόψεως την οποία εξέφραζε ο Άριος. Φαίνεται λοιπόν ότι η φιλοσοφική διάκριση ουσίας και ενέργειας του Θεό για να αντιμετωπιστούν καταρχήν οι αριστοτελικοί φιλόσοφοι στην κοσμολογία, δηλαδή στο θέμα της δημιουργίας του κόσμου, δημιούργησε πολλά προβλήματα στην Εκκλησία αφού οδήγησε σε τριαδολογικές και χριστολογικές αιρέσεις. Οι αιρετικές αυτές απόψεις κατέληξαν στην αίρεση του Αρίου, ο οποίος θεολογούσε σύμφωνα με τον τρόπο της αριστοτερικής φιλοσοφίας και δεν θεολογούσε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων. Ο Άριος ήταν ένας αποφατικός θεολόγος αφού δίδασκε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίσει την ουσία του Θεού αλλά ούτε και ο ίδιος ο λόγος γνωρίζει την ουσία του Θεού. Ως προς το πρώτο σκέλος ήταν σωστό ότι ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την ουσία του Θεού αλλά ως προς το δεύτερο σκέλος ότι ούτε ο λόγος γνωρίζει την ουσία του Θεού σημαίνει ότι ο λόγος ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι Κτίσμα. Αυτή η αίρεση του Αρίου καταδικάστηκε πρώτα από μια σύνοδο που έγινε στην Αλεξάνδρεια. Ήταν πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας ο Άριος και μετά βέβαια καταδικάστηκε από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που συνέταξε τα πρώτα άρθρα του Σύμβολου της Πίστης που λέει ότι πιστεύω στον Κύριο Ιησού Χριστόν φως εκ φωτός, θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ομοούσιον το πατρίδιου τα πάντα το όλο αυτό το οποίο αποφάσισε η πρώτη οικουμενική σύνοδος είναι για να αντιμετωπίσει την έρεση του Αρίου μετά εμφανίστηκε ένας άλλος αιρετικός που λέγεται Ευνόμιος ο Ευνόμιος που έζησε στην εποχή των πατέρων της Εκκλησίας του Μεγάλου Βασιλείου του αγριού του Θεολόγου τον Άριο τον αντιμετώπισε ο Μέγας Αθανάσιος και στη Σύνοδο της Αλεξανδρίας και κυρίως στην Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Αμέσως μετά εμφανίζεται ο Ευνόμιος, τον οποίο αντιμετωπίζει ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο Ευνόμιος τι έκανε. Ταύτιζε την ουσία του Θεού με την άκτιστη ενέργειά του. Και ότι κτιστές ενέργειες παρεμβάλλονται μεταξύ του πατρός και των άλλων προσώπων της Αγίας Τριάδος και άλλες κτιστές ενέργειες παρεμβάλλονται μεταξύ του Αγίου Πνεύματος και των κτισμάτων. Αυτό σημαίνει, κατά τον ευνόμιο, ότι μεταξύ της ακτίστου του ουσίας του Θεού και της φύσεως του Λόγου παρεμβάλλεται μια κτιστή ενέργεια. Μεταξύ του πατρός και του Λόγου, του Ιού και Λόγου, είναι μια κτιστή ενέργεια. Έτσι μετά την ουσία του Πατρός του Θεού υπάρχει μια κτιστή ενέργεια η οποία επακολουθεί την ουσία την άκτιστη και μέσω αυτής της κτιστής ενέργειας κτίζει το λόγο. Δηλαδή υπά... ταυτίζεται η ουσία με την ενέργεια στο Θεό. Η άκτιστη ουσία και άκτιστη ενέργεια. Ταυτίζεται το Θεό Πατέρα. Μετά από αυτήν υπάρχει η κτιστή ενέργεια δια της οποίας γεννά ο Πατή το λόγο και μεταξύ του λόγου υπάρχει μια άλλη κτιστή ενέργεια η οποία κτίζει το πνεύμα του Άγιον. Δηλαδή μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος υπάρχουν κτιστές ενέργειες. Έτσι υπάρχει η ουσία του Θεού, πατρός, υπάρχει μια κτιστή ενέργεια που κτίζει το λόγο και μετά από το λόγο υπάρχει μια άλλη κτιστή ενέργεια με την οποία κτίζει το πνεύμα του Άγιον. Οπότε μια ενέργεια υπάρχει για τον Λόγο και μια ενέργεια υπάρχει για το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό υπάρχει μόνον ένας Λόγος και μόνον ένα Άγιο Πνεύμα. Αυτό βέβαια ανατρέπει όπως γίνεται αντιληπτό όλο το μυστήριο του Τριαδικού Θεού όπως ο ίδιος ο Χριστός το απεκάλυψε στους Αγίους Αποστόλους. Οπότε η εκκλησία αντιμετώπισε και τον Ευνόμιο και μάλιστα είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι εδώ ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος για να αντιμετωπίσουν την αίρεση αυτού του Ευνομίου έκαναν τη διάκριση εισήγαγε μάλλον τη διάκριση μεταξύ ουσίας και υποστάσεως και λένε όχι και τα τρία πρόσωπα της Αγιαστριάδας δεν ισχύει δηλαδή αυτό που λέω ο τον οποίο αντιμετώπισε ο Άγιος Γρηγόρης, ο Θεολόγος και ο Σαβέλιος, τον οποίο αντιμετώπισε ο Μέγας Βασίλειος. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος εισήγαγε αυτό το ότι υπάρχει ουσία και υπόσταση. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν την ίδια ουσία, αλλά είναι διαφορετικές υποστάσεις. Επαλαμβάνω, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αντιμετώπισε τον ευνόμιο που ταύτιζε την ουσία με την ενέργεια, και μετά που παρουσιάστηκε ένας άλλος ερετικός ο Σαβέλιος που ήταν εκφραστής του τροπικού μοναρχιανισμού έρχεται ο Μέγας Βασίλειος και αντιμετωπίζει και το Σαβέλιο το οποίο θα το δούμε αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα. Όπω είπα προηγουμένω, αγαπητοί ακροατέ, ότι παρουσιάστηκε ένα άλλο ερετικό στην περίοδο μεταξύ της πρώτη και τη δευτέρα Οικουμενική Συνόδου, που ήταν μια πολύ σημαντική και κρίσιμη περίοδο για την Εκκλησία, ο Σαβέλιο, ο οποίο ήταν εκφραστή του τροπικού μοναρχιανισμού. Ήταν ένας τροπικός μοναρχιανό. Δηλαδή τι πίστευε αυτό. Ενώ οι προηγούμενοι πίστευαν ότι ένα είναι ο Θεός και έχει δύο δυνάμεις τον Λόγο και το Άγιο Πνεύμα τη λογική ενέργεια που λέγεται Λόγος και την αγαπητική ενέργεια που λέγεται Πνεύμα Άγιον έρχεται λοιπόν ο Σαβέλος και άλλοι οι οποίοι έλεγαν όχι δεν είναι, δεν έχει ενέργειες όπως το, το έλεγαν οι προηγούμενοι αλλά ένα είναι ο Θεός ο οποίος εκφράζεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους στην ε, παλιά διαθήκη παρουσιάζει το σπατήρ τον βλέπουν ως πατέρα έλεγε στην καινή διαθήκη τον βλέπουν ως και στην εκκλησία τον βλέπουν ως άγιο πνεύμα δεν είναι φυσικά έτσι γι' αυτό και όπως είπα προηγουμένω. Ο Μέγας Βασίλειος αντιμετώπισε και ο Άγιος Γρηγόριος και μετά και ο Άγιος Γρηγόριος Σονίσης αντιμετώπισαν και το Σαβέλιο και είπαν ότι ανέπτυξαν όλη τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας ότι ο Θεός είναι τριαδικός, πατήριος και Άγιο Πνεύμα έχει μία ουσία η οποία είναι άκτιστη ουσία, κοινή όλα τα πρόσωπα έχουν την ίδια ουσία αλλά υπάρχουν τρεις διαφορετικές υποστάσεις που είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι έλεγε ο Μέγας Βασίλειος έκανε τη διαφορά μεταξύ ουσίας και υποστάσεως ώστε το, η ουσία είναι το κοινό σε όλα και η υπόσταση είναι το ιδιαίτερο του καθενός με το υποστατικό ιδίωμα που του πατρός είναι το αγέννητο, του Ιού είναι το γεννητό και του Αγίου Πνεύματος είναι το εκπορευτό. Πάντως από αυτά φαίνεται ότι οι φιλοσοφούντες θεολόγοι στην αρχαία εκκλησία κυρίως από εκεί άρχισε από την περιοχή της Συρίας και επεκτάθηκε έπειτα στο άλλο τμήμα το ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας αυτοί οι φιλοσοφούντες θεολόγοι που είχαν επηρεαστεί από τις φιλοσοφίες του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και των Επλατωνικών έπεσαν σε αιρέσεις τις οποίες κατεδίκασαν η Εκκλησία. Πηγή αυτής της αιρέσεως, είναι η λογικοποίηση, ο ορθολογισμός στα θέματα της αποκανεπτικής θεολογίας. Οι φιλοσοφούντες χριστιανοί θεολόγοι από το δυνάμι και ενεργεία του Αριστοτέλη εισήγαγαν τη διάκριση μεταξύ ουσίας και ενεργείας στο Θεό για να τονίσουν ότι ο Θεός δημιούργησε κατ' ενέργεια των κόσμων. Στη συνέχεια όμως ερμήνευσαν φιλοσοφικά τα περιουσίας και ενεργείας στο Θεό αφού άλλοι ισχυρίστηκαν ότι ο λόγος κτίστηκε με τη βούληση του Θεού όπως ο Άριος άλλοι ταύτιζαν την ουσία με την ενέργεια του Θεού όπως ο Ευνόμιος άλλοι δίδασκαν ότι μεταξύ του λόγου και του πνεύματος παρεμβάλλεται μια κτιστή ενέργεια όπως το έκανε πάλι ο Ευνόμιος και άλλοι υποστήριζαν ότι ένας είναι ο Θεός και έχουμε τρεις διαφορετικές παρουσιάσεις και εκφράσεις και τότε εννοούσαν το πρόσωπο με την έννοια του προσωπείου. Όπως δηλαδή τότε ήταν ένας ηθοποιός που έβγαινε μέσα στη σκηνή και φορούσε μια μάσκα, μια προσωπίδα για να παρουσιάσει άλλοτε το βασιλιά, άλλοτε τον δούλο κτλ. Έτσι παρουσίαζαν και το Θεό με την έννοια του προσώπου ως προσωπείου που δεν έχει μέσα του μια οντολογία Γι' αυτό και οι πατέρε μίλησαν μετά για το πρόσωπο, το οποίο πρόσωπο συνέδησαν με την υπόσταση. Πάντω οι πατέρε τη Εκκλησία ομιλούσαν για διάκριση μεταξύ ουσία και ενεργεία του Θεού. Και επίση για το ότι έχουν μια κοινή ουσία και είναι τρία διαφορετικά πρόσωπα, τα οποία όμω έχουν ενότητα γιατί το ένα είναι μέσα στο άλλο, γίνεται αλληλοπεριχώρηση. Των προσώπων της Αγίας Τριάδος, και μίλησαν για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τον Τριαδικό Θεό στηριζόμενοι στην εμπειρία των προφητών στην αποκάλυψη όλων των προφητών και των Αποστόλων αλλά και στη δική τους εμπειρία αφού κατά τη διάρκεια της θεοπτίας έβλεπαν την ενέργεια του Θεού το φως του Θεού που είναι άκτιστο είναι χαρακτηριστικό το ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος στους περιφήμους θεολογικούς του λόγους εκεί στην αρχή παρουσιάζει μια δική του εμπειρία για να πει δηλαδή ότι τι είναι ο Θεός και παρουσιάζει με έναν πολύ ωραίο τρόπο την εμπειρία την οποία έχει του Θεού αυτό σημαίνει ότι η κλασική μεταφυσική η οποία φιλοσοφούσε με τη φαντασία και το στοχασμό δεν γίνεται αποδεκτή από τους Αγίους πατέρα της Εκκλησίας γιατί γνωρίζουν ότι η γνώση του Θεού είναι διαφορετική από τη φιλοσοφική γνώση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στο συνοδικό της Ορθοδοξίας που είναι ένα κείμενο που διαβάζεται στην Εκκλησία την πρώτη Κυριακή των Ιστιών που λέγεται Κυριακή της Ορθοδοξίας και είναι η αποφάσεις της Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου και της Ενάτης καταδικάστηκε απερίφραστα η μεταφυσική με όλο το περιεχόμενό της το οποίο ανέλησα προηγουμένως. Γι' αυτό λέγεται εκεί στο συνοδικό της Ορθοδοξίας αυτοί που μαθαίνουν τα ελληνικά γράμματα όχι μόνο για πέδευση μπορεί να τα διαβάζει κανείς για να πληροφορείται αλλά δέχονται και τις γνώμες αυτών των φιλοσόφων ως αληθινές τότε λέει αυτός καταδικάζεται από την Εκκλησία και είναι ανάθεμα το λέει όσοι δέχονται διαβάζουν όχι δεν κατηγορεί αυτούς που τα διαβάζουν κατηγορεί αυτούς οι οποίοι τα διαβάζουν και τα αποδέχονται ως αληθινά λέει ανάθεμα γι' αυτό με τα κείμενα αυτά του συνοδικού της Ορθοδοξίας αναθεματίζονται όσοι αποδέχονται τις πλατωνικές ιδέες και την αριστοτερική φιλοσοφία, τις μάτιες δοξασίες των φιλοσόφων, Όσοι δέχονται τη μυθολογία και γενικώ την άποψη ότι ο κόσμος είναι αντίγραφο των ιδεών. Ο αναθεματισμός αυτός γίνεται γιατί είναι βασική η διδασκαλία της Εκκλησίας ότι ο κόσμος δεν είναι αντίγραφο των ιδεών αλλά δημιουργήθηκε ελευθέρος και αυτεξουσίως από το Θεό εκ του μη όντως, δηλαδή εκ μη υπαρχούς ύλης. Τα ελληνικά ιδωλολατρικά μαθήματα μπορούμε να τα διαβάζουμε για την πέδευση μόνο έτσι λέει το συνοδικό της ορθοδοξίας μπορεί κανείς να, να διαβάσει για να μάθει τι λένε εκείνοι αλλά δεν πρέπει να αποδεχόμαστε τις δοξασίες αυτές ως αληθινές οπότε φαίνεται καθαρά επειδή δημιούργησε πρόβλημα μεγάλο ε, η φιλοσοφία με τον τρόπο που εργάζεται δηλαδή που έχει κέντρο τη λογική το στοχασμό και τη φαντασία δημιούργησε πολλά προβλήματα μέσα στην Εκκλησία και χρειάστηκαν οι πατέρες να την αντιμετωπίσουν για να εκφράσουν την αλήθεια της αποκαλύψεως όπως ο Θεός απεκάλυψε τον εαυτό της προφήτας τους Αποστόλους και στους ιδίους του πατέρες γι' αυτό καταδικάστηκε αυτή η φιλοσοφία και δεν μπορεί να την αποδεχθόμαστε ως αληθινή. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο έχω μέχρι τώρα αναφέρει τι έλεγε η φιλοσοφία και πώς την αντιμετώπισαν οι πατέρες. Πράγμα το οποίο θα το δούμε και στις επόμενες εκπομπές. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριο Ιερόθεο.